Αγαπητές φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, λίγες μέρες μένουν μέχρι την κάλπη. Λίγες μέρες για να φτάσει στον κάθε εργαζόμενο και στην κάθε εργαζόμενη, σε κάθε λαϊκό σπίτι, σε κάθε νέο και νέα, το μήνυμα του ΚΚΕ. Αυτές τις μέρες που θα οξυνθούν τα ψεύτικα διλήμματα και οι κοκορομαχίες, που θα περισσέψουν οι υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα, σας καλούμε να αχρηστεύσετε τις παγίδες που στείνουν για να εγκλωβίσουν ξανά το λαό στον ίδιο αδιέξοδο δρόμο. ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, αφού φόρτωσαν τα βάρη της κρίσης στις πλάτες του λαού, σήμερα τον καλούν να σηκώσει νέα βάρη, τα βάρη της καπιταλιστικής ανάπτυξης, κρύβοντας το γεγονός ότι τα όποια μέτρα της λεγόμενης ανακούφισης αποτελούν το άλοθη για τη συνέχιση της αντιλαϊκής πολιτικής. Φίλες και φίλοι, οι Δήμοι και οι περιφέρειες ως κρατικοί μηχανισμοί μετατρέπονται σε βασικούς μοχλούς υλοποίησης της αντιλαϊκής πολιτικής. Σε περιφερειακό επίπεδο εξειδικεύονται οι στρατηγικές επιλογές του κεφαλαίου. Πίσω από τους χειροϋπομένους στόχους της ανάπτυξης και της αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων κρύβονται οι ιεραρχήσεις που ικανοποιούν τους σχεδιασμούς της αστικής τάξης σε περιφερειακό επίπεδο. Με βάση αυτούς τους σχεδιασμούς καθορίζονται και οι προτεραιότητες από μεριάς της περιφέρειας. Αυτές άλλωστε χρηματοδοτούν μέσα από τα ΕΣΠΑ και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, δημιουργώντας τα αναγκαία έργα και δράσεις προς όφελος των επιχειρηματικών ομήλων. Με βάση την Ευρωενωσιακή Αρχή κόστους ωφέλους θεωρούνται μη επιλέξιμα έργα και υποδομές που μπορεί να ανακουφίσουν και να βελτιώσουν τη θέση της λαϊκής οικογένειας, που μπορούν να προστατεύσουν την ανθρώπινη ζωή και το περιβάλλον, όπως της αντισεισμικής και αντιπλημμυρικής θωράκισης, της αντιπυρικής προστασίας. Φίλες και φίλοι, η Περιφερειακή Αρχή αποδείχτηκε ο πιο ικανός υπηρέτης τόσο των προηγούμενων όσο και της σημερινής κυβέρνησης. Δεν είπε πουθενά όχι. Ήταν άξιος υποστηριχτής των αμερικανοτοϊκών σχεδιασμών στην περιοχή μας, στα πλαίσια της γεωστρατηγικής αναβάθμισης. Η αναβάθμιση των βάσεων στην περιοχή του Άραξου και του Ακτίου, η αξιοποίηση των αεροδρομίων οδηγούν σε βαθύτερη εμπλοκή σε αυτούς, μετατρέπουν την περιοχή μας σε πεδίο βολής. Έδωσε το 73% του ΕΣΠΑ άμεσα για να χρηματοδοτηθούν οι προτεραιότητες των επιχειρηματικών ομήλων και έμεσα ένα ακόμη 17% τόσο για τη διαμόρφωση ενός φτηνού και αναλώσιμου εργατικού δυναμικού, όσο και για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ανάπτυξής τους. Τη διαχείριση δηλαδή του κοινωνικού αποκλεισμού και των φαινομένων της φτώχειας μέσα της αναδιανομής στους λιγότερους φτωχούς. Έδωσε εξετάσεις και γι' αυτό επιβραβεύτηκε ο κύριος Περιφερειάρχης ως κοινός υποψήφιος του Κινάλ και του ΣΥΡΙΖΑ. Και σήμερα με περίσσιο θράσος εμφανίζεται ως ανεξάρτητος και ακιδεμόνευτος συνδυασμούς, το οποίο το χρώμα και το κόμμα λέει είναι η Δυτική Ελλάδα. Φαρμάκης και Σπυλιόπουλος αποτελούν τη συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση στην Περιφερειακή Αρχή. Δημιουργούν μια καρικατούρα ψεύτικων διλημάτων, γιατί από κοινού στηρίζουν τα συμφέροντα των μονοπωλίων, τους υπερελιστικούς σχεδιασμούς στην περιοχή. Αποδέχονται τις ιδιωτικοποιήσεις, κάνοντας κριτική στον Περιφερειάρχη για ατολμία και καθυστερήσεις. Υπάρχουν και οι παρατάξεις, οι οποίες αποτελούν τα αναχώματα στη ριζοσπαστικοποίηση και ισχυροποίηση του λαϊκού κινήματος. Παρατάξεις που καλλιέργησαν ψευδεστήσεις για το ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα αποτελούν τις αγωγούς έμεσης τροφοδοσίας του. Είναι τα ψηφοδέλτια αμορτισέρ για το ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν δώσει τα διαπιστευτήριά τους στην κυβέρνηση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η λαϊκή συσπήρωση βρέθηκε απέναντι σε αυτή την πολιτική. Αποτέλεσε τη λαϊκή αντιπολίτευση απέναντι στις κυβερνητικές πολιτικές και στην Περιφερειακή Αρχή. Βρέθηκε στην πρώτη γραμμή του αγώνα για το σύνολο των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα λαϊκά στρώματα. Αγωνίστηκε με άξονα την ισχυροποίηση των αναγκών τους. Η ισχυροποίηση της λαϊκής εισπύρωσης
θα δημιουργήσει μεγαλύτερα εμπόδια στην εφαρμογή των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αντιλαϊκών μέτρων. Θα ενισχύσει τον αγώνα ενάντια στους υπερελιστικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα δυναμώσει το συνεπή αντίπαλο της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. Στην Πάτρα των εργατικών αγώνων, στην Αχαΐα του ολοκαυτώματος των Καλαβρίτων, των αγωνιστών που εκτελέστηκαν στα Ψηλαλόνια και στο Γυροκομιό, δεν πρέπει να χωράσει η Χρυσή Αυγή. Ο λαός και η νεολαία θα στείλει στον υπόνομο της ιστορίας αυτό το φασιστικό, ναζιστικό μόρφωμα της Χρυσής Αυγής. Από καλύτερες θέσεις μπορούμε να διεκδικήσουμε μέτρα ανακούφισης και ανάσες για το λαό. Φίλες και φίλοι, πρέπει να ξεμπερδεύουμε το κουβάρι των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η λαϊκή οικογένεια και να βρούμε την άκρη του νήματος. Και σε αυτό το κουβάρι είναι εμπλεγμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση που σχεδιάζει την αντιλαϊκή πολιτική, οι κυβερνήσεις και τα κόμματά της που την εφαρμόζουν, αλλά και οι δήμοι και οι περιφέρειες που την εξειδικεύουν σε τοπικό επίπεδο. Γι' αυτό ψηφίζουμε για όλα και με ενιαίο κριτήριο που είναι το συμφέρον του λαού, το δικό μας συμφέρον. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, στα ψηφοδέλτια της λαϊκής εισπύρωσης δεν βρίσκονται οι γυρολόγοι της πολιτικής. Αυτά αποτυπώνουν μια ευρύτερη συσπήρωση και αυτή τη συσπήρωση θέλουμε να εκφραστεί πιο μαζικά, πιο δυνατά στην κάλπη, με τα μάτια στραμμένα στην επόμενη μέρα. Γι' αυτό δίνουμε το χέρι για κοινή δράση, για κοινή πορεία και συσπήρωση όλων όσων εξακολουθούν να επιμένουν να μην υποτάσσονται στο ρεαλισμό του σήμερα, που εξακολουθούν και ελπίζουν ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν. Κάνουμε ανοιχτό κάλεσμα σε όλους τους φίλους και τις φίλες του ΠΑΣΟΚ που αισθάνονται ακόμη σοσιαλιστές και πατριώτες να μην επιστρέψουν στο μεταλλαγμένο ΠΑΣΟΚ για να μην διαψευστούν ακόμη μια φορά τα οράματα και οι ελπίδες τους. Απευθυνόμαστε σε όσους αισθάνονται και είναι αριστεροί να μην δώσουν νέα ανοχή στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός οριστικά έχει αλλάξει στρατόπεδο. Τους καλούμε να έρθουν μαζί μας, να συντονίσουν τα βήματα με εμάς τους κομμουνιστές. Καλούμε τους αγωνιστούς που ακολουθούν τη ΛΑΕ, την Ανταρσία αλλά και άλλα σχήματα να συμπορευτούν μαζί μας, ξεφεύγοντας από τη στασιμότητα και τα αδιέξοδα. Το ανοιχτό αυτό κάλεσμα προς όλους τους εργαζόμενους και της νεολαίας λέει: σε αυτές τις εκλογές μην ψάχνετε για το μικρότερο κακό. Αφήστε πίσω τα ψεύτικα διλήμματα και τις κάλπικες διαφορές. Στην ενιαία επίθεση που δέχεται η ζωή μας, απαντάμε σε όλα με αποφασιστικότητα, την ισχυροποίηση του κουκουέ παντού, σε όλες τις κάλπες, για να κάνουμε εμείς την πραγματική διαφορά, για να ανοίξουμε το δρόμο για ριζικές αλλαγές, για να ζήσουμε καλύτερα εμείς και τα παιδιά μας. Με την νίκη, γεια και χαρά!